Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε στο Infotainment. Ήταν, θα έλεγα, μία αρκετά βροχερή νύχτα αυτή σε μερικές περιοχές. Έγινε ιδιαίτερα αισθητή με σφοδρές, πάρα πολύ σφοδρές βροχές, βροχοπτώσεις να έχουν καλύψει όλη τη χώρα σχεδόν. Πολύ σωστά, λοιπόν, εχθές ο κύριος Αρριακός, ο κύριος Τάσος Αρριακός, ο μετεωρολόγος μας, είχε προβλέψει ότι θα βρέξει αρκετά. Πάμε να δούμε τα θέματα της ημέρας και θα συνδεθούμε με τον Σωτήρη Σκουλούδη και το κέντρο της Αθήνας, διότι στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που έχουν κηρύξει η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΔΗ, οι οποίες πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο πεδίο του Άρεως και μια ξεχωριστή συγκέντρωση που διοργάνωνε το ΠΑΜΕ στην Ομόνια από σήμερα το πρωί. Συλλαλητήρια όμως έχουν ωστόσο προγραμματιστεί επίσης για την Θεσσαλονίκη, καθώς και σε όλες τις άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Σωτήρη, καλώς σου μεσημέρι. Καλησπέρα, Κύμα, από το κέντρο της Αθήνας. Η εικόνα που βλέπετε τώρα είναι από την πορεία, όχι της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΔΗ, καθώς οι εργαζόμενοι στα συγκεκριμένα συνδικάτα ακύρωσαν ουσιαστικά την πορεία τους, καθώς δεν ήταν περισσότεροι από 100 και όπως πληροφορηθήκαμε αποφάσισαν να μην πραγματοποιήσουν πορεία. Όμως κάποιες κοινωνικές ομάδες και φορείς ξεκίνησαν από το Μουσείο και από το Πολυτεχνείο, κοντά δηλαδή στο πεδίο του Άρεως, και τώρα αυτή τη στιγμή έφτασαν στην πλατεία Κλαθμόνος, πραγματοποιούν πορεία μέχρι την πλατεία Συντάγματος. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγο τελείωσε και η πορεία του ΠΑΜΕ που ξεκίνησε από την Ομόνια και κατέληξε στα Προφύλαια. Σωτήρη, περίπου 7.000 ήταν οι διαδηλωτές. Να πούμε ότι σίγουρα οι καιρικές συνθήκες δεν βοήθησαν σήμερα στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔΗ, διότι όπως βλέπουμε ακόμα όλοι είναι με ομπρέλες. Τώρα έχει λίγο έχει ηρεμήσει λίγο η βροχή, αλλά το πρωί σίγουρα υπήρχε πολύ έντονη βροχόπτωση, που ήταν ίσως και ένας λόγος που δεν υπήρχε μεγάλη προσέλευση στο συλλαλητήριο. Ακριβώς, και αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος. Είχαμε καταρρεκτώδη βροχή από νωρίς το πρωί, για περίπου μισή ώρα σταμάτησε η βροχή κατά τη λήξη της πορείας του ΠΑΜΕ. Τώρα όμως και πάλι ξεκίνησε η καταρρεκτώδη βροχή και για αυτόν τον λόγο έχουμε μειωμένη συμμετοχή στο σημερινό συλλαλητήριο. Βεβαίως αυτό δεν επόδισε κάποιες χιλιάδες διαδηλωτών του ΠΑΜΕ αλλά και εργαζόμενων σε άλλους φορείς και συμμετέχοντες σε κοινωνικές ομάδες να βρεθούν στο κέντρο της Αθήνας και με τις ομπρέλες τους να διαδηλώσουν, κάτι το οποίο το κάνουν και αυτή τη στιγμή, περνούν μπροστά από την πλατεία Κλαθμόνος με κατεύθυνση την πλατεία Συντάγματος. Τι άλλο μπορείς να μας μεταφέρεις, τι έγινε από το πρωί, να μας δώσεις λίγο το πρόγραμμα. Ναι, βεβαίως. Στις 10.30 λοιπόν ξεκίνησε το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στην πλατεία Ομονίας. Για περίπου μισή ώρα παρέμειναν εκεί οι 7.000 διαδηλωτές, που είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός. Τόσοι είναι οι συμμετέχοντες στις πορείες του ΠΑΜΕ συνήθως, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν επηρεάστηκαν από τις καιρικές συνθήκες. Μαζικά λοιπόν διαδήλωσαν και μέσα στη λεωφόρου στα δύο έφτασαν στην πλατεία Συντάγματος, γύρισαν από την Πανεπιστημίου και διαλύθηκαν πριν από λίγο στα Προπύλαια. Βασικά αιτήματα βεβαίως η αντίσταση και η αντίδραση απέναντι στην κρατική πολιτική που πριν τιμιστούς συντάξεις αλλά και θέτει πολλούς εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα σε διαθεστημότητα, και αυτό είναι το κύριο αίτημα ΚΙΜ και των εργαζόμενων στην εκπαίδευση. Και το λέω αυτό καθώς αυτή την ώρα περνούν από μπροστά μας οι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση από την ΟΛΜΕ. Ακούμε και κάποια συνθήματα, κάτι πολιτική κυβέρνηση Ευρωπαϊκής Ένωσης του να πληρώσει η πλουτοκρατία, είναι το μήνυμα της ΕΛΜΕ Πειραιά. Ακούμε και τα συνθήματά τους. Μάλιστα, Σωτήρη, αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή από το κέντρο της Αθήνας. Από ό,τι φαίνεται η πορεία σιγά σιγά θα διαλυθεί. Όπως είπαμε, ήταν μειωμένος αριθμός των συμμετοχόντων λόγω των καιρικών συνθήκων. Ωστόσο όμως αυτό δεν τους εμπόδισε να δώσουν το παρόν με συνθήματα και πανό
ώστε να μπορούν να κοινοποιήσουν τα αιτήματά τους. Σωτήρη, έχεις να προσθέσεις κάτι ακόμα? Όχι κάτι περισσότερο εκεί, μόνο ότι είναι σε εξέλιξη τώρα στη σταδίου η πρώτη της διαδήλωσης, της συγκεκριμένης διαδήλωσης. Καταστάζω αυτή τη στιγμή στην πλατεία Συντάγματος, αρκετός κόσμος στη σταδίου. Θα υπολόγιζα με έναν πρώτο υπολογισμό γύρω στους 1.500 με 2.000 είναι οι διαδηλωτές που συμμετέχουν σε αυτό το κομμάτι της διαδήλωσης. Προηγουμένως πέσαν οι 7.000 του ΠΑΜΕ, κυρίως τουλάχιστον στα μπλοκ που περνάνε τώρα από την Κλασμόνος. Την πλειοψηφία τους είναι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αντιδρούν εδώ και αρκετούς μήνες για τα μέτρα της κυβέρνησης. Έτσι είναι. Ευχαριστούμε, Σωτήρη, μέχρι αυτή την ώρα. Εγώ να σας θυμίσω, πριν πάμε να συνδεθούμε με τον Πέτρο το Σιδερέα, ότι τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, οι προνοιακές μονάδες και το ΕΚΑΒ θα λειτουργήσουν σήμερα, δηλαδή αυτές τις 24 ώρες της απεργίας, με προσωπικό ασφαλείας, ενώ κλειστές θα μείνουν οι περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες. Παράλληλα, προβλήματα σίγουρα θα σημειωθούν και στις συγκοινωνίες, οι οποίες πέφτουν και εκείνες στην 24ωρη αυτή την απεργία. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, έτσι για να θυμίσουμε, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι τραπεζοϋπάλληλοι, οι δικαστικοί, οι ναυτικοί και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ. Πάμε να δούμε τι ρεπορτάζ έχει να μας δώσει ο Πέτρος Σιδερέας, ο οποίος και εκείνος βρίσκεται από το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, σε διαφορετικό σημείο από τον άλλο ρεπόρτερ μας, τον Σωτήρη το Σκουλούδη. Να δούμε τι είδε εκείνος από το πρωί, τι παρατήρησε και τι μπορεί να συμπληρώσει. Πέτρο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κίμ. Και από εμένα νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από την σημερινή απεργιακή ημέρα είναι η απουσία της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ, η οποία εν τέλει κατέληξε την ματέωση κιόλας της κινητοποίησης την οποία είχε προγραμματίσει. Θα μπορούσαμε εκεί να σταθούμε στον καιρό, αν αυτό ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε. Ωστόσο, πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που δεν υπάρχει ανταπόκριση στα καλέσματα της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ. Επομένως, ίσως ο καιρός να μην είναι ο κυρίος, αλλά απλά ένας συμπληρωματικός λόγος για την παντελή, όπως αποδείχθηκε εν τέλει, απουσία της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ από τη σημερινή κινητοποίηση. Ο καιρός ήταν το ένα θέμα. Τώρα, για ποιο λόγο, εν πάση περιπτώσει, πιο οργανωμένα δεν συμμετείχαν πάρα πολύ σε αριθμό, δεν το γνωρίζει κανείς αυτή την ώρα. Τι μπορεί να έχει συμβεί στη συνεννόηση, δηλαδή, των σωματείων. Νομίζω, Κίμ, ότι είναι μια διαρκής ένδειξη έλλειψης πλέον πίστης από την ΓΕΣΕ και την ΑΔΕΔΗ από την πλευρά των δημοσίων και των ιδιωτικών υπαλλήλων. Επαναλαμβάνω ότι το έχουμε δει αυτό το έργο πάρα πολλές φορές τους τελευταίους μήνες, αυτό το έργο της μειωμένης συμμετοχικότητας. Δεν είδαμε το ίδιο στην διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 10.30 στην πλατεία Ομονίας. Εκεί υπήρχε αρκετός κόσμος, λαμβάνοντας υπόψη και τον πολιτικό καιρό. Τουλάχιστον 6.000 άνθρωποι έδωσαν το παρόν, οι οποίοι συγκροτημένοι πραγματοποίησαν πορεία. Έφτασαν από την πλατεία Ομονίας μέσω της οδού Σταδίου στην πλατεία Συντάγματος. Κινήθηκαν κυκλικά, βγήκαν στην οδό Πανεπιστημίου και από εκεί περπάτησαν μέχρι τα προφύλλα, όπου και διαλύθηκαν για να πάρει τη σκητάλη η ΓΕΣΕ και η ΑΔΕΔΗ, η οποία, όπως είπαμε, εν τέλει αποφάσισε να ακυρώσει την πορεία της λόγω της εξαιρετικά μειωμένης συμμετοχής που σημειώθηκε σε αυτήν, με αποτέλεσμα τα μόνα συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν τελικά πέραν του ΠΑΜΕ, το οποίο ολοκληρώθηκε, να είναι των ανθρώπων οι οποίοι συγκεντρώθηκαν νωρίς το πρωί στις περιοχές πέριξ του μουσείου και αποτελούνται από κοινωνικές ομάδες αλλά και από οργανώσεις της κοινοβουλευτικής αριστεράς. Mm-hmm. Μπροστά μου αυτή τη στιγμή βλέπω ένα πανό της Ομοσπονδίας Συλλόγων του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο γράφει όχι άλλες ανθρωποθυσίες. Ενώ να προσθέσω εκεί ότι πέρα από την προχή, την τελευταία περίπου μισή ώρα έκανε και την εμφάνισή του ένας αρκετά
ισχυρός άνεμος, ο οποίος πλέον δυσκεραίνει ακόμα και την λειτουργικότητα της ομπρέλας. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να προσθέσεις. Όχι, μέχρι στιγμής είμαι αυτά, δεν είναι προκύπτει κάτι σημαντικότερο. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ μέχρι αυτή την ώρα. Εμείς πάμε σε πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα θέματα του Γόβα στη Leto.gr. Τραγουδάκια. Αυτά είναι βίντεο κλιπ, πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Πάμε όμως τώρα να επιστρέψουμε ξανά στην εποχή μας, στο 2013, να δούμε τι θέματα έχει το Γόβα στη Leto.gr. Για εμάς, στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε την Αγγελική. Και ξεκινάω με το θέμα εδώ, το πρώτο που βλέπω, Αγγελική. Μήπως η Ελένη Μενεγάκη βρήκε το διάδοχό της. Εντάξει, είναι καλό μας. Διάδοχο έχει, αλλά εδώ κάτι άλλο εννοούμε. Εδώ κάτι άλλο εννοούμε. Εννοούμε την τηλεοπτική της διάδοχο, που όπως όλα δείχνουν είναι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Η νεαρή και ενερχόμενη παρουσιάστρια,
Το τελευταίο διάστημα κάνει στενή παρέα με την, από το καλοκαίρι, με την Έλενη Μενεγάκη. Και διακοπές έκαμε μαζί, έτσι να σας θυμίσω. Έχουμε δει και φωτογραφίες στο καλοκαίρι που κυκλοφόρησα. Εσύ πιστεύεις, δηλαδή, περίμενε. Εσύ πιστεύεις ότι η Έλενη Μενεγάκη βλέπει τον εαυτό της σε νεαρά ηλικία στα μάτια της Κωνσταντίνας Σπυροπουλού? Εγώ πιστεύω, για την Έλενη Μενεγάκη ισχύει αυτό που λέει η Σοφία Λαϊκή Ρίση, κράτα τους φίλους σου κοντά και τους εχθρούς πιο κοντά ακόμα. Οπότε ίσως να είναι και κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα, έτσι, δεν θέλω να αφήσω να εννοηθεί κάτι περισσότερο από αυτό που πιστεύουμε όλοι. Λοιπόν, σήμερα... σήμερα, ναι. Δεν έρχομαι στο θέμα. Στα κυκλοφόρησε την εβδομαδιαία περιοδικά και ένα από τα πρώτα θέματα που φιλοξενεί το περιοδικό OK στο πρώτο σέλιδό του είναι οι βόλτες που κάνουν η Ελένη Μενεγάκη και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Πιο συγκεκριμένα έχουν γίνει αχώριστες, μέχρι και στο γυμναστήριο πηγαίνουν μαζί. Βλέπουμε φωτογραφίες, ντυμένες casual και οι δύο, με... φορώντας αθλητικά τους ρούχα, πήγαν και έκαναν μαζί πιλάτες, από κοντά και ο Μάκης Πατζόπουλος. Και όπως όλα δείχνουν, είναι αυτό που σας είπα και στην αρχή. Είναι πολύ στενή παρέα. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που λένε ότι η Ελένη Μενεγάκη τη δίνει σε εισαγωγή. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δηλαδή δεν συνοδευότανε. Δεν συνοδευότανε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, όχι. Ναι. Δεν έχει μιλήσει η αλήθεια τη νυχτά για την προσωπική της ζωή η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, αλλά φανταζόμαστε ότι είναι πολύ ευτυχισμένη. Διανύει μια περίοδο από τις καλύτερες, αν όχι την καλύτερη. Λοιπόν, η Ελένη Μενεγάκη, όπως λένε οι πληροφορίες, δίνει συμβουλές στην ανερχόμενη Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η οποία πολύ πιθανόν έτσι να αναλάβει και δική της εκπομπή. Yeah. Φέτος την βλέπουμε στο Μες την Καλή Χαρά σε ρόλο, έτσι, τι να πω, παρουσιάστρια, δεν ξέρω, συμπαρουσιάστριας της Κατερίνας Καραβάτου. Ωραίες φωτογραφίες. Όχι, μην το λες έτσι, γιατί μπορεί να παραξηγηθούμε. Είναι και οι δύο παρουσιάστριες. Μάλιστα. Είναι όλοι οι παρουσιαστές, έτσι λένε συνεντεύξεις τους. Όλοι είναι μια ομάδα, ναι. Δεν ξεχωρίζει κάποιος. Ναι, όχι. Δηλαδή, μην το πούμε έτσι ότι είναι συμπαρουσιάστρια της Κατερίνας Καραβάτου, γιατί... Ωραία. Είναι όλοι οι παρουσιαστές. Άλλωστε, όλα τα παιδιά που είναι στην ομάδα έχουν... Τουλάχιστον οι δύο γυναίκες. Ακριβώς. Έχουν πει ότι όλοι έχουν το χρόνο τους. Δεν υπάρχουν τέτοια, ποιος είναι πρώτος και δεύτερος. Ναι. Ωραίες φωτογραφίες, αρκετές φωτογραφίες. Τις φιλοξενούμε στο www.gogas.gr από το περιοδικό OK. Μάλιστα. Αγγελική, τι έγινε, λιποθύμησες? Όχι, εδώ είμαι. Για να δούμε πόσο και πού έτσι θα πάει αυτή η φιλία. Η φιλία. Έχει ενδιαφέρον πάντως. Πρωί-βράδυ μαζί είναι η Ελένη με την Κωνσταντίνα. Και στο ίδιο κανάλι. Και στο ίδιο κανάλι, βεβαίως. Διακοπές μαζί. Πολύ καλή σχέση, πολύ καλή σχέση. Μπράβο, ναι, είχαν κάνει και διακοπές μαζί σε κάποιο κότερο, νομίζω. Σε ένα πολύ μεγάλο σκάφος. Ναι. Στο κυρίου Κοντομινά. Α, ναι, του κυρίου Κοντομινά, σωστά. Ναι, Κοντομινά, το ξέχασα, ναι, ήταν οι δημοσιεύσεις αυτές του καλοκαιριού. Ωραία, πάμε στο επόμενο θέμα. Πάμε στο επόμενο θέμα και πάμε στην Διεθνή Showbiz, που την αγαπώ πάρα πολύ. Πάμε σε ένα θέμα που σήμερα έτσι κυκλοφορεί στον ξένο τύπο. Mm. Ο λόγος για τον Tom Cruise, τον διάσημο ηθοποιό, ο οποίος κάποιος πηγαίνει στα δικαστήρια και από κάποιους ζητάει 50 εκατομμύρια δολάρια. Εκείνος ζητάει 50 εκατομμύρια. Εκείνος. Γιατί? Mm-hmm. Λοιπόν, τι έχει συμβεί. Αρκετά πολύ γνωστά κορυφαία περιοδικά των Ηνωμένων Πολιτειών, σε αρκετά δημοσίευματά τους μιλούν για εγκατάλειψη Tom Cruise για κατάληψη της μικρής του κόρης από εκείνον μετά το χωρισμό του από την σύζυγό του και επίσης ηθοποιό Katie Holmes. Και εκείνος τώρα ζητάει αποζημίωση λόγω των δημοσιευμάτων αυτών. Ακριβώς. Ο ίδιος ζητάει... Παρεμπιπτόντως, το παιδί είναι ίδιο ο Tom Cruise τώρα. Ναι, είναι. Του μοιάζει αρκετά. Θα γίνει πολύ ωραίο κορίτσι, θα μεγαλώσει, ήδη είναι δηλαδή, αλλά... Θα κάνεις πολλές καρδιές μελλοντικά, σίγουρα. Ο Tom Cruise, σε δηλώσεις που έκανε πρόσφατα, είπε, δεν απάντησε σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα, τα ψευδή γι' αυτόν, δεν έχω εγκαταλείψει την κόρη μου με κανέναν τρόπο. Είτε συναισθηματικά, είτε οικονομικά, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να κόψω από τη ζωή μου την Σούρη. Σούρη ονομάζεται η κόρη του Tom Cruise. Παρά το γεγονός ότι μου λείπει πολύ, είναι ένα ευτυχισμένο παιδί και έχουμε μια υπέροχη σχέση, αφού μιλάμε κάθε μέρα στο τηλέφωνο.
θέλει να αποκαταστήσει έτσι την αλήθεια και καλά και κάνει. Και ζητάει 50 εκατομμύρια δολάρια για αποκατάσταση αλήθειας. Μάλιστα. Εντάξει, εκεί να πούμε τα ποσά είναι τελείως διαφορετικά, έτσι. Καμία σχέση με της Ελλάδας. Και ξέρεις τι, στην Αμερική έχεις και μεγάλες πιθανότητες να εκδικαστεί τέτοιο ποσό, δηλαδή. Δεν είναι έτσι, ξέρεις, εδώ στην Ελλάδα μπορεί να γίνονται αγωγές και να ζητάνε, ξέρεις, διάφορα ποσά. Αλλά ποτέ δεν έχουν εκδικαστεί τέτοια ποσά. Ακριβώς. Πάντως σίγουρα αυτό έχει κάνει για οικονομικούς λόγους. Έτσι, σε καμία περίπτωση, γιατί δεν έχει ανάγκη τα χρήματα. Έχει βγάλει και βγάζει αρκετά χρήματα από τον κινηματογράφο, από τις ταινίες του. Θέλει μόνο να αποκατασταθεί η αλήθεια για να... Μόνο να αποκατασταθεί η αλήθεια. Θα ζητούσε μία επανόρθωση, εν πάση περιπτώσει. Ακριβώς. Τέλος πάντων. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Αχ, τι να πούμε σήμερα, μας έχει πιάσει τώρα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, για πάμε στην επόμενη είδηση της ημέρας. Και όμως η Blake Lively διατηρείται αδύνατη με σοκολάτα. Αυτό το διάβασα πραγματικά, εκνευρίστηκα. Διότι η Blake Lively, η οποία είναι και πρώην σύντροφος του Leonardo DiCaprio και πρωταγωνίστρια της πολύ γνωστής και πετυχημένης σειράς Gossip Girl. Yes. Είναι μία από τις πιο ωραίες έτσι, κοπέλες, νεαρές, ενεχόμενες ηθοποιούς του Hollywood και διαθέτει άψογη σιλουέτα, έτσι, τις φωτογραφίες και μόνο, καταλαβαίνεις. Είναι 27 ετών μόλις, μίλησε πώς διατηρεί αυτή την σιλουέτα τέλος πάντων και εμείς θα πώς τη διατηρεί, να μας πει. Λοιπόν, είπε ότι έχει μεγάλη αγάπη στα γλυκά, δεν στερείται τίποτα, ωστόσο κάθε μέρα καταναλώνει σοκολάτα και γλυκά. Μάλιστα το πρωί της, ενώ οι περισσότεροι από εμάς τι πίνουμε, καφέ, τσάι, ένα χυμό, η ίδια πίνει μια κρύα σοκολάτα, μια κούπα σοκολάτας, με αυτό ξεκινάει την ημέρα της. Και λέει ότι αυτό τη βοηθάει να μένει και αδύνατη. Ναι, και αυτό είναι το μυστικό, ότι κρατιέται σε αυτή την σιλουέτα. Έτσι λέει. Δίαιτα λέει δεν έχει κάνει ποτέ. Τι δεν έχει κάνει, Έχει κάνει ποτέ της δίαιτα. Ναι. Ωστόσο, επειδή έχει πολύ έντονη καθημερινή ζωή, τρέχει συνεχώς και έτσι δεν χρειάζεται να πάρει και κάποιον, να προσλάβει κάποιον personal trainer για να γυμναστεί. Προσέχει ναι μεν τι τρώει, αλλά κάθε μέρα δεν θα ξεκινήσει τη μέρα της αν μπει μια κούπα σοκολάτας ή δεν θα την τελειώσει, όπως λέει πάντα ίδια, χωρίς να φάει κομμάτια σκούρας σοκολάτας. Κοίταξε, τώρα μιλάμε, όταν συζητάμε για τέτοια ποσότητα, δεν είναι και κάτι το φοβερό τώρα να πίνεις ένα γάλα με γεύση σοκολάτας το πρωί και ξέρω εγώ δύο κομματάκια μαύρη σοκολάτα το βράδυ και την υπόλοιπη μέρα τρως ξηρούς καρπούς, ας πούμε. Δηλαδή θέλω να σωστά, πω. Σωστά, δεν ξέρουμε τι κάνει την υπόλοιπη μέρα. Σωστά. Ακριβώς. Τώρα αυτό δεν με εντυπωσιάζει. Βέβαια είναι πολύ εντυπωσιακό και συζητείται όταν, ας πούμε, βγαίνει μια κοπέλα η οποία είναι νεαρή και διατηρεί πολύ καλό σώμα, να βγαίνει να τη λέει, ας πούμε, το μυστικό είναι η σοκολάτα και αυτά. Γιατί όλες οι γυναίκες έχουμε μια δυναμία στα γλυκά και στις σοκολάτες, οπότε στις πραλίνες και τα λοιπά. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε είναι σίγουρα εντυπωσιακό όταν ακούς να λέει κάτι τέτοιο και προκαλεί εντυπώσεις και. Αλλά τώρα δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν προσέχει καθόλου τη διατροφή της, γιατί αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, εμείς, ξέρω εγώ, προσπαθούμε να διατηρήσουμε κάπως μια ισορροπημένη διατροφή και να μην κάνουμε έτσι πάρα πολλές έτσι ακριβώς. Τώρα δεν μπορώ να φανταστώ ότι εκείνη δεν προσέχει. Σίγουρα προσέχει, απλά εντάξει, θέλει και λίγο, είναι αυτό που είδες πιο πριν, ότι θέλει και να απασχολήσει και τα μέσα με κάποιο τρόπο, επειδή είναι πολύ προβλημένη. Τέλος, μιλάει για τη λαπέρχηση επιδερμίδα, τι κάνει γι' αυτό, και αποκάλυψε ότι αυτό που κάνει είναι να βάζει συνέχεια αντιλιακό. Έχει αιμονή με το αντιλιακό. Αν νόμιζε ότι αλείβεται με σοκολάτα. Όχι. Ξέρεις, υπάρχουν αυτές οι σοκολατοθεραπείες, έχεις ακούσει. Ναι, βεβαίως, θα σπά. Και στο σπίτι νομίζω γίνεται η σοκολατοθεραπεία, Δεν ξέρω, μπορεί να λιώσει λίγο σοκολάτα και να ληφθείς και να περιμένεις να δεις τι θα γίνει. Μάλιστα, πολύ ωραία. Έλα να κάνουμε λίγο χιούμορ σήμερα. Δεν ξέρω, έχω διάθεση για black humor. Γιατί black, καθόλου black humor. Black like the black chocolate. Τι ωραία που τα λες. Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά. Πάμε στο επόμενο θέμα όμως, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και να επιστρέψουμε δηλαδή μετά από όλα τα αστεράκια αυτά της showbiz και των VIPs, των διαδόχων τους κτλ. Να γυρίσουμε στα θέματα που έχουν σημασία έτσι σοβαρή.
Είναι από την κατηγορία «Το παιδί μου». Δώστε σημασία στο παιδικό στρες. Ποια είναι τα συμπτώματα και πώς πρέπει να το αντιμετωπίσετε. Όντως, υπάρχουν πάρα πολλά παιδάκια που για το χύψη λόγο έχουν άγχος, έχουν στρες και αυτό ονομάζεται παιδικό στρες. Ακριβώς. Τι είναι αυτό λοιπόν και τι πρέπει να κάνουμε, να δούμε και τα συμπτώματα, Αγγελική. Και ασφαλώς για αναλυτικότερη ανάλυση θα μπείτε να το διαβάσετε το όλο το άρθρο, γιατί είναι αρκετά μεγάλο. Η αλήθεια είναι ότι μας φαίνεται αρχικά περίεργο να ακούμε ότι ένα παιδί μπορεί να έχει, αντιμετωπίζει το στρες, να έχει στρες, γιατί αυτό είναι κάτι, ένα σύμπτωμα που κυρίως έχουν οι μεγάλοι. Ωστόσο, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και στα παιδιά. Τα συμπτώματα του παιδικού στρες είναι παράπονα για πόνο στο στομάχι, εμετή και ζαλάδες. Νευρικά τικ, όπως το παίξιμο των ματιών, για παράδειγμα. Εφιάλτες και αλλαγές στις συνήθειες του ύπνου, άστατος ύπνος με λίγα λόγια. Νυχτερινή ενούρηση, κούραση ή ανησυχία. Σημάδια κατάθλιψης, απώλεια ενδιαφέροντος σε αγαπημένες δραστηριότητες. Ξαφνικά δηλαδή το παιδί μας. Ναι. Έλλειψη ενδιαφέροντος για το σχολείο. Αδυναμία να συγκεντρωθεί και να παρακολουθήσει τα μαθήματά του. Αλλάζει τη συμπεριφορά, λέει ψέματα, κλέβει, αποφεύγει τα καθήκοντα στο σπίτι. Ναι. Δείχνει μεγάλη εξάρτηση από τους γονείς του. Υποτιμάει τις δυνατότητες του εαυτού του. Και η τάση να ξεσπάει στον εαυτό του πολλές φορές τραυματίζοντάς τον, όπως να δαγκώνεται, να χτυπάει το κεφάλι. Λοιπόν, αυτά είναι τα συμπτώματα τα οποία μπορεί να σας δείξουν εσάς, στους γονείς, ότι μπορεί το παιδί να αντιμετωπίζει κάποιο στρες. Εσείς πολλές φορές μπορεί να μην αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο, δηλαδή εσάς να σας φαίνονται όλα μια χαρά στο σπίτι και στην οικογένεια. Ωστόσο όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι το παιδί σας μπορεί να μην αντιμετωπίζει κάποιο έντονο στρες με κάτι πάρα πολύ μικρό που μπορεί να το απασχολεί. Γιατί τα παιδιά συνήθως απασχολούν διαφορετικά πράγματα από τους μεγάλους. Και γι' αυτό να δώσετε έτσι πολύ σημασία σε αυτό το θέμα. Υπάρχει αναλυτικότερα η τρόποι αντιμετώπισης στο άρθρο αυτό του govastileto.gr. Για όποιον τον ενδιαφέρει αυτό, να μπείτε να το διαβάσετε, γιατί πραγματικά αξίζει. Γιατί λέω, είναι άλλη ψυχολογία του ενήλικα και άλλη ψυχολογία του παιδιού. Και αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε. Ξέρεις γιατί, Αγγελική, πολλές φορές λέμε, γιατί, μια χαρά είναι, κατάλαβες. Και να λέμε, μα γιατί. Και αυτό με τα μάτια που ανοιγοκλίνουν, εγώ το έχω παρατηρήσει σε πάρα πολλά παιδάκια, που έχει να κάνει κάτι σαν αμηχανία, σαν αυτό, και λες, μα γιατί το κάνει το παιδί τώρα αυτό, που δεν είναι παθολογικό, ας πούμε, τικ. Σωστά. Πρέπει λοιπόν να δώσετε μεγάλη σημασία σε αυτό, και αυτό το άρθρο μας στην κατηγορία «Το παιδί μου», έτσι μπορεί να σας δώσει μία πρώτη γεύση, ασφαλώς μετά, έτσι δεν θα σας βοηθήσει το άρθρο μας αυτό, απλά θα σας βοηθήσει να καταλάβετε αν συμβαίνει κάτι. Και στην πορεία θα πρέπει να επισκεφτείτε τον ειδικό. Αγγελική, πέρασε η ώρα μας. Έχουμε και άλλα πολλά θέματα τα οποία θέλαμε. Έτσι, από την κατηγορία μόδα, οι γαλότσες, για παράδειγμα, που είναι πάρα πολύ της μόδας πάλι και τις βρίσκουμε σε διάφορες μορφές, με τακούνι, χωρίς, φλάτ και τα λοιπά, ψηλές, μέτριες και αυτά. Μπείτε στο govastileto.gr για να δείτε τις καινούργιες τάσεις της μόδας και ό,τι άλλο μπορεί έτσι να σας ενδιαφέρει. Υπάρχουν και πάρα πολύ ενδιαφέροντα άρθρα στον τομέα ψυχολογία που μπήκα εγώ και είδα. Μπείτε λοιπόν και ανακαλύψτε το πάτημά σας. Αγγελική, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια και σε εσάς να έχετε. Μια βροχερή μέρα θα είναι όλη μέρα σήμερα. Καλό είναι να έχετε την ομπρελίτσα σας από κοντά. Γιατί αλλιώς μπορεί να υπάρξουν ατυχήματα. Ατυχήματα. Και να περπατάτε και σταθερά στο δρόμο. Και μια γαλότσα σίγουρα είναι η κατάλληλη για τη σημερινή μέρα, αλλά και για τις επόμενες. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας.